Η δυνατή μπόρα που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, την ώρα που είχε οριστεί η παράσταση διαμαρτυρίας, δεν επέτρεψε να γίνει η συγκέντρωση των εμπόρων για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο που φέρνει τα πάνω κάτω και που προκαλεί αντιδράσεις σε πολλές επαγγελματικές ομάδες. Ωστόσο, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μεταξύ των οποίων και οι έμποροι, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις αντιδράσεις τους και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, ώστε η κυβέρνηση να πάρει πίσω το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Ελένη Κιωσέ, ξεκαθάρισε ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τις αντιδράσεις τους, καθώς θεωρούν ότι το νομοσχέδιο θα είναι ένα ακόμη χτύπημα στους ελεύθερους επαγγελματίες και ίσως το τελειωτικό. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε Εμπορικό Σύλλογο, κυρίως για να ενημερώσουμε τον κόσμο σχετικά με το νέο φορολογικό αυτό νομοσχέδιο, το οποίο στοχοποιεί για άλλη μία φορά τους μικρούς επιχειρηματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Ενώ παράλληλα, βλέπουμε το μεγάλο κεφάλαιο, το φοροαπαλλάσσει, με 1.002 τρόπους. Ήδη οι συνθήκες διαβίωσης για όλους μας είναι πάρα πολύ δύσκολες. Πόσο μάλλον αν πάνω σε αυτό μας φορτώνουν με επιπλέον χαράτσια. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ παράλληλα βλέπουμε τους εφοπλιστές να φορολογούνται εθελοντικά, δεν μπορούμε πλέον να φορτωθούμε με επιπλέον βάρη. Δεν γίνεται επιπλέον χαράτσια στις ήδη δύσκολες συνθήκες που ζούμε. Για μας τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει το κλείσιμο των επιχειρήσεών μας, δηλαδή με επιπλέον νέα διέξοδα και νέα χρέη. Βλέπουμε παράλληλα το 0,2% των αφημί, που αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 10.000 επιχειρήσεις, χρωστάνε το 85 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θεωρούνται ανίσπρακτα. Ενώ κουνάνε το δάχτυλο σε εμάς, φορτώνουν εμάς με επιπλέον βάρη. Γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε αυτά που μας αξίζουν, αυτά που έχουμε ανάγκη. Αντί λοιπόν να επιστραφεί για παράδειγμα το αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, όπως ήταν πριν τα μνημόνια, μας φορτώνουν με επιπλέον βάρη. Λοιπόν, θέλουμε να καταργηθεί αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και επίσης να καταργήσουν και το τέλος επιτιδεύματος. Κάτι το οποίο η κυβέρνηση προεκλογικά έλεγε ότι θα καταργήσει. Εδώ είμαστε λοιπόν, ενημερώνουμε τον κόσμο να έρθει να διεκδικήσει αυτά που πραγματικά έχουμε ανάγκη.